Προσέχετε πίσω, προσέχετε, προσέχετε. Κάτσε λίγο τώρα, πολύ γρήγορα. Ποιος κύριε λίγο, σκέψε λίγο μωρίς. Το εφρόντι είναι το περιοδικό μας, αφιερώμετα, έχεις και άρθρο μέσα. Είναι όλο να μεταβρέψουμε σιγά σιγά σε ένα πολιτικό φόρο. Μόνο πολιτικό, παρουσία στο αρχαίο του πολιτικού, αλλά και οικονομικό φόρο. Θα δέψει το ενδιαφέρον, μόνο το οποίο σημαντικού κόσμου της Ελλάδας, αλλά ευρύτερα της περιοχής των Βαλκανίων. Ένα σημαντικό οικονομικό φόρουμ. Φέτος είναι η Ρωσία τιμόμενη χώρα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον αντιπρόεδρο της Ρωσίας μια σειρά από ζητήματα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ενίσχυσης της οικονομικής εμπορικής συνεργειακής συνεργασίας. Του χρόνου, κάτι το οποίο θα ανακοινώσω σήμερα στην ομιλία μου, θα είναι η Κίνα τιμόμενη χώρα, αλλά άρα η ΔΕΘ συμβαδίζει με την στρατηγική της χώρας για ανοίγματα σε μεγάλες οικονομίες. Πράγμα που σημαίνει ότι η ΔΕΘ έχει πάρει γερά στα πόδια της και είναι έτοιμη για άλλο. Και το πρακτορείο να πείσετε. Το πρακτορείο πράγματι σε πολλούς τομείς και είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι υπάρχει ανάγκη στον τόπο για έγκυρη και πλουραλιστική ενημέρωση. Το οποίο αυτή τη στιγμή καθαρίζει όλη την πόλη να αναπόκει από τα αεροδρόμια και η μουσική μας που την ακούσαμε. Θέλω να σας πω να μεταφέρετε στα παιδιά τα συγχαρητήριά μου για όλη την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίως το γεγονός ότι είναι με δυνάμεις και με άλλη θέση θα σας συνοδεύσω με το τένος για να δείτε και τη μουσική μας και το τένος.
ώρα που είναι η ευκαιρία. Νέα μελεμένη. Όλα τα καλά εδώ. Λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω εκεί. Πάμε πίσω να κάνουμε διάδρομο.
είναι το καλύτερο. Πριν από 15 μέρες πήραμε το βραβείο εκείνος και να ετοιμάσουμε μια καρδιόκατα 25 κιλά. Τα κρεβάτια. Σε παρακαλώ, πάρτε ένα τηλέφωνο όμως, περιμένεις την πόρτα του 16. Η πολιτική έχει μόνο αυτή και μεσλάξει το να σας γλυκάνουμε εμείς με το κύτταρο γλυκό του κοσμοπολίου. Αυτή είναι μια από τις παιδικές μου αναμνήσεις από την Ξάνθη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. В Салонике приглашаются заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Владимирович Дворкович и премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, коллеги, для меня большая честь вместе с вами открыть российскую экспозицию на 81-й международной ярмарке в Салониках в Греции. Спасибо огромное за оказанную России честь стать основным партнером нынешней выставки здесь в Салониках. Аксиотами Кирилла Пуги, Кирилла Пуги, Μου είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι επικεφαλής της Ρωσικής Αντιπροσωπείας σήμερα και να κηρύξω την έναρξη αυτού του περιφέρου της Ρωσίας, η οποία είναι η μόνη χώρα σήμερα στην Ευρώπη. Эта выставка проходит в период перекрестного года культуры России и Греции, в период, когда контакты на самом высоком уровне между премьер-министром Греции и президентом России дали хороший импульс нашему взаимодействию во всех сферах, от политики, экономики до культуры и спорта. Η έκθεση αυτή γίνεται σε μια χρονιά που είναι αφιερωματικό έτος μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας, και της Ελλάδας και γίνεται μετά από την συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών τον περασμένο Μάιο, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του κ. Τσίπρα και δίνει μια πολύ καλή έναρξη έτσι ώστε να περάσουν σε νέα ποιοτικό επίπεδο οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Добрую волю и отличные политические отношения теперь нужно перевести в конкретные бизнес-проекты, выгодные для народов Греции и России. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας σήμερα το πρωί, υπάρχει η καλή θέληση. Το βασικό που μένει τώρα είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτή την καλή θέληση να χτίσουμε συγκεκριμένα project. И только что на российско-греческом деловом форуме мы убедились, что интерес бизнеса есть. Сегодня будут подписаны некоторые соглашения. А на этой выставке экспозиции наших регионов Татарстана, Ставропольского края, компании «Газпром», РЖД, российские технологии дадут возможность почувствовать, что мы можем делать вместе. Приветствую вас, спасибо большое. И еще раз благодарю премьер-министра за то, что согласился вместе открыть российскую экспозицию. Και μόλις τώρα στο επιχειρηματικό φόρουμ που έγινε στο διπλανό χώρο, εκεί τονίστηκε η αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα βήματα. Ήδη υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες που υπογράφονται ή θα υπογραφούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη.
Και σήμερα εδώ πέρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω επίσης άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να είσαστε μαζί μας στο άγγιγμα του περιπτέρου αυτά της Ρωσίας.